Πόσο καιρό είσαι να κάνεις σεξ, Άρη Λαούδη? Α, αρχίσαμε. Έχω έρευνα. Το άκουσα αυτό. Το άκουσα. Έχω έρευνα. Και θα με κάνει να κοκκινήσω, έτσι. Αλλά βασικά απευθύνεται στις γυναίκες και όχι στους άντρες που έχουν καιρό να κάνουν σεξ. Άρα γιατί την έκανε σήμερα την έρευνα? Να σε πειράξω. Το κατάλαβα. Για πες την έρευνα. Λοιπόν. Πιτσμπουργκ. Όχι, βρε. Ποιο είναι ο Πιτσμπουργκ? Το Πανεπιστημίο του Πόρτσμουθ. Κοντά έτσι. Του Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ. Για πες την έρευνα. Τα σημάδια που μαρτυρούν σε μια γυναίκα ότι πρέπει να κάνει σεξ άμεσα. Δηλαδή ότι έχει καιρό να κάνει σεξ. Πες να στα πω. Για πες. 15 είναι. 15. Βεβαίως. Για πες τα ρευαγγέλια. Κοιτάζει τους άντρες με άλλο μάτι. Ποιο μάτι δηλαδή, τι εννοείς? Δηλαδή πώς μπορώ να το διαπιστώσω? Λοιπόν, ότι με κοιτάζει με άλλο μάτι. Λέει διάφορα. Παιδί μου, ενώ τις προηγούμενες φορές μπορεί να δεν έκανε κάποιο σχόλιο, τώρα μπορεί να πει α, τι ωραίο που κάμισο, τι ωραία μάτια που έχεις, τέτοιο στυλ. Μάλιστα. Και κοιτάζει με άλλο μάτι. Περισσότερο σε σχέση με το πριν. Τρώει κάτι καυτερό τρίτον και φουντώνει. Τέταρτον. Δεν είναι πιπέρι, δεν έχετε κάνει σεξ. Λοιπόν, βάζει την σίγκλη κολλητή της. Με φόρμα πήγε ο Κωστόπουλος την προπόνηση σήμερα. Είναι πολύ αυτό που φοράει, δεν είναι απλή φόρμα μεγάλε. Τι λοιπόν, είναι μεγάλε. Βάζει. Να ολοκληρώσω την έρευνά μου. Βάζει την σίγκλη κολλητή της να της πει παραπάνω από όσα χρειάζεται ή από όσα συνήθως τη ρωτάει για σχετικά με το χθεσινοβραδινό της One Night Stand. Έχει αρχίσει να στέλνει πονηρά μηνύματα στον σύντροφό της. Τα sex toys δεν της φαίνονται πλέον τόσο κακή ιδέα. Έχει αυξήσει σημαντικά την κατανάλωση σοκολάτας. Αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ ότι είναι μια ένδειξη. Μάλιστα. Της έρχεται στο μυαλό ο απαράδεκτος κατά τα άλλα πρώην της. Ναι. Έτσι. Έχει δει πονηρά όνειρα με το Σάκη Ρουβά 3 φορές την τελευταία εβδομάδα. Ναι. Τα σεξου εσώρουχα τα ξαναβγάζει από εκεί που ήταν θαμμένα βαθιά στο συρτάρι, τα ξαναβγάζει στην επιφάνεια τα σεξου εσώρουχά της. Ναι. Έχουν αρχίσει να την εκνευρίζουν τρομερά οι γάτες της γειτονιάς, έτσι. Με αναρωτιέται πόσες φορές αυτές. Όχι σκύλοι, μόνο οι γάτες. Οι γάτες όταν κάνουν σεξ, πες τα βρε Παναγιώτα, βγάζουν περίεργους ήχους, είναι ενοπλητικοί ήχοι. Οι σκύλοι δεν το κάνουν, απλώς αν τους δεις είναι κολλημένοι. Οι γάτες όμως, όντως είναι εκνευριστικές οι γάτες όταν κάνουν σεξ. Μάλιστα. Η κρεβατοκάμαρα της πλέον δεν είναι το πιο ρομαντικό μέρος του κόσμου. Και γενικότερα υπάρχει μια έντονη τριχοφυΐα σε σχέση με άλλες φορές. Αφήνει τις τρίχες πιο συχνά, ενώ όταν εντάξει κάνει συχνά σεξ. Όλα αυτά το Πόρτσμουθ. Ναι, και τα νευράκια τσαταλάκια. Αυτά αυτή είναι οι 15 ενδείξεις πως μια γυναίκα έχει καιρό να κάνει σεξ. Έρευνα του Πόρτσμουθ. Άρα έχετε κάποια από αυτά. Ναι. Κάποια, δεν χρειάζεται να τα έχετε όλα. Κάποια να έχετε, χρειάζεστε σεξ. Και όπως σωστά είπε η Παναγιώτα. Παρατήρησε, όχι. Παρατήρησε. Ναι. Προφανώς και στο Πόρτσμουθ για το Σάκη Ρουβά λέγανε στην έρευνα που κάνανε. Το λέγανε, το Σάκη δεν και λέγανε κάνανε για το Σάκη Ρουβά, αλλά έφερα, προσάρμοσα την έρευνα στα δικά μας μέτρα, στα ελληνικά μέτρα και ήταν μια παρέμβαση δική μου. Σε συνεργασία με το Απιθύτα προφανώς. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ναι. Ένωσε στις έρευνες. Ποιο είναι ο πιο σεξι για τη γυναίκα, συγγνώμη, ποια δεν είναι ο Ρόμπινσον. Λέγανε το Ρόμπινσον εκεί πέρα. Εγώ βάζω το Σάκη Ρουβά, λένε οι Ελληνίδες. Σωστά. Σε παρακαλώ πολύ. Έτσι. Είναι φοβερό με αυτό που κάνετε, έτσι να αμφισβητείτε τις έρευνες που σας φέρνω. Όχι, μη σου τα καλά σου. Ούτε με νεγάκι στον κουντούνα, πώς τον λένε αυτόν, που πάει κάτι παρόμοιες έρευνες στην εκπομπή της, δεν το κάνει. Είσαι με τα καλά σου, να αμφισβητήσω εγώ πράγματα που λες.